Κοντά μας ο Αλέξης Ματζούνης, προπονητής του Αμερισσίων, μια ομάδα που έχει καταφέρει με τη δουλειά της μέσα στο γήπεδο να διαγράψει μια πολύ καλή πορεία στο δεύτερο όμιλο. Πρώτη καλή χρονιά, φυσικά να πούμε. Νομίζω ότι όταν ξεκινούσε η προετοιμασία της ομάδας σας το καλοκαίρι, δεν περίμενες να έχετε μια τόσο καλή πορεία. Και το λέω αυτό διότι είστε μια ομάδα με χαμηλό budget σχετικά με τις υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούν. Όμως δείχνετε μέσα στο γήπεδο με τη δουλειά σας, με την αφοσίωση στο στόχο, ότι μπορείτε να κοιτάξετε και τους μεγάλους και ακόμη πιο ψηλά από μια καλή πορεία. Το σχόλιο σου για τα όσα έχουν πετύχει τα Μελίσσια στο τέταρτο όμιλο της ΑΕ μέχρι στιγμής. Ναι, ευχαριστούμε και εμείς τώρα για την προβολή που μας κάνετε. Καλή χρονιά, όπως είπες Κυριάκο, με υγεία. Ο στόχος βάλαμε το καλοκαίρι με τη διοίκηση, γιατί και η διοίκηση είναι καινούρια και εγώ καινούριος. Όλοι τέλος πάντων το έχουμε ξαναπεί. Ήταν μια γρήγορη, όπως είχαμε πει, επιθετική παραμονή. Σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, στην ουσία τουρνά με πολύ λίγα μάτς, με 3,5 ομάδες να υποβιβάζονται κτλ. Τώρα, όσο αφορά αυτό που είπες, ότι δεν, ίσως ούτε και εγώ να μην περίμενα την πορεία που θα είχαμε, δεν το λέω, πώς να το πω τώρα, με έπαρση. Εγώ την περίμενα αυτή την πορεία. Όσα χρόνια είμαι προπονητής, η νοοτροπία μου και η φιλοσοφία μου είναι μία λέξη, έχω Ευαγγέλιο, μόνο δουλειά, τίποτα άλλο. Ποτέ δεν με τρόμαξαν τα μεγαλύτερα budget, τα μεγαλύτερα ονόματα, ενώ παιχτών και ομάδων. Η πορεία μου αυτό έχει δείξει και θεωρώ όταν δουλεύεις πραγματικά με την έννοια της λέξης, πιστεύεις στην ομάδα σου, κάνεις και τους παίκτες σου να πιστέψουν στο πλάνο που υπηρετείς, μπορεί να κάνεις μικρά θαύματα στο ποδόσφαιρο. Όπως αλήθεια είναι, μέχρι τώρα πραγματικά έχουμε διαγράψει μια εξαιρετική πορεία, για πολλούς απρόσμενη αλλά για μας αναμενόμενη. Και θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα και στο υπόλοιπο αυτά τα 6 μάτς που είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα και ενδιαφέροντα μάτς, γιατί παίζουμε με ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα και την παραμονή τους και στο κύπελο που έχουμε φτάσει στις 8, ότι πιστεύω ότι από εδώ και πέρα έχουμε να δείξουμε και άλλα πράγματα. Coach, μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί από τον κορονοϊό στις αρχές, στα μέσα Γενάρη, βρίσκεται στην προημιτελική φάση του κυπέλλου ΕΠΣΑ ανάμεσα σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών όπως είναι η Ηλιούπολη και ο Φωστήρας, και παίζοντας σε έναν όμιλο πολύ απαιτητικό κατά πολλούς και κατά την προσωπική μου εκτίμηση το πιο αμφίροπο, πόσο δύσκολο είναι να χωρέσει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη? Το λέω αυτό διότι είναι δύσκολο το πρόγραμμα, μπορεί να είναι μικρό το πρωτάθλημα, όμως σε 1,5 μήνα κρίνονται πολλά. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί από τα 6 μάτς στο πρωτάθλημα έχουμε 3 εκτός με ομάδες που διεκδικούν, είναι τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Μιλάμε τώρα για το Χαϊδάρι και το Χαλάνδρι και τη Διάνα που ήταν το grand φαβορί που λέμε, αλλά η πορεία της βέβαια δεν είναι η αναμενόμενη. Και εντός έδρας έχουμε 3 μάτς, εκ των οποίων με μια ομάδα που ήταν μέχρι πριν μια αγωνιστική πρώτη, και 2 ομάδες παλεύουν για την παραμονή τους, τον Παπάγο και τον Ήφαιστο. Ταυτόχρονα έχουμε και το θεσμό του κυπέλου που, από ό,τι μου είπαν, πρώτη φορά έχει φτάσει η ομάδα στα προημιτελικά. Θέλω να πω, επειδή μου δίνεις και την ευκαιρία, να πω ένα δημόσιο μπράβο ολόψυχα στα παιδιά, στους παίχτες μου, που πραγματικά με το Χαραβιακό αυτό που λέμε ότι ήταν ένα μικρό θαύμα. Μόνο εμείς ξέρουμε πώς πήγαμε εκείνη τη μέρα να παίξουμε. Τα μπράβο αξίζουν σε αυτά τους 13 παίκτες και το συνεργάτη μου που αυτός κοουτσάρισε την ομάδα εκείνη την ομάδα, την Τετάρτη. Πήγανε με 1000 μύρια προβλήματα, παίκτες που έπρεπε να είναι συμπληρωματικοί, αναγκαστήκαν να παίξουν γιατί δεν είχαμε ούτε αλλαγές. Με μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και για μένα κάναν το ακατόρθωτο. Και τους λέω δημόσια μπράβο, και αυτό το μάτς είναι μπούσουλας ότι για μας φέτος δεν υπάρχει ταβάνι σε τίποτα. Και ότι από τα Μελίσσια να τα περιμένετε όλα στην πορεία. Coach, μας δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, γιατί ρωτήσαμε και τον ποδοσφαιριστή, τον Τόνι Χοτζάη, για τον Αλέξη Ματζούνη, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και ο κορονοϊός, μπορούν τα Μελίσσια να διεκδικήσουν μέχρι τέλος την πρώτη θέση? Κοίτα Κυριάκο, να είμαστε ρεαλιστές. Το ποδόσφαιρο, αν δεν πιστεύεις, δεν κάνεις όνειρα, δεν αξίζει. Αυτή είναι η μαγεία του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, στιγμές και συναισθήματα που μένω ανεξίτηλα. Εάν το δούμε με τη λογική, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε, αλλού ξεκινήσαμε, αλλού βρεθήκαμε. Δηλαδή ξεκινήσαμε για μια γρήγορη παραμονή και η ομάδα είναι στην τετράδα με πάρα πολύ καλή εικόνα και 5 βαθμούς από την κορφή.
Είναι δύσκολο γιατί τα φαβορίνα άλλα είναι το Χαλάνδρι και το Χαϊδάρι. Τους έχουμε εκτός έδρας, αλλά το σίγουρο είναι ότι το τομάρι μας θα το πουλήσουμε πολύ ακριβά. Και είναι, το ξαναλέω, θεωρητικά είναι δύσκολα, αλλά πρακτικά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για αυτή την ομάδα φέτος. Ευχαριστώ δημόσια τους παίχτες μου. Ειλικρινά κάθε μέρα βάζουμε ένα λιθαράκι πιο πάνω, βάζουμε ένα στόχο πιο απαιτητικό. Με έχουν κάνει περήφανο για μέχρι τώρα πορεία, αλλά στο ξαναλέω ότι στο πρωτάθλημα και στο κύπελο ό,τι περισσότερο να καταφέρουμε από ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα για μας δεν θα είναι έκπληξη. Αλλά και εκεί να τερματίσουμε στην τριάδα, στην τετράδα και αν καταφέρουμε και δεν περάσουμε με μια δύσκολη κλήρωση, θεωρώ ότι η χρονιά είναι πετυχημένη και μόνο περηφάνεια και ικανοποίηση πρέπει να νιώθουμε όλοι όσοι είμαστε στην ομάδα. Κότσου, κατά τη γνώμη σου και με βάση τα όσα έχεις δει και με την εξέλιξη που παίρνεις στο πρωτάθλημα, ποια ομάδα είναι το φαβορί για την πρώτη θέση? Το φαβορί. Αν το δούμε τώρα βάσει brand name δυναμικής φανέλας, θα έλεγα το Χαϊδάρι. Έχει μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είναι σε καλό φεγγάρι που λέμε. Θεωρώ ότι η διακοπή τους έκανε κακό, όπως και μας, γιατί ομάδες φορμαρισμένες, μόνο κακό τους κάνει η διακοπή. Αυτές που έχουν βρει ένα ρυθμό και μια ψυχολογία. Σίγουρα είναι το Χαϊδάρι. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχει μια άλλη ομάδα, είναι το Χαλάνδρι εξίσου, η οποία από ό,τι βλέπω κινείται και με τα γραφικά και παίζει αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά τα αρέστα της. Και την άλλη αγωνιστική έχουμε το μεγάλο ντέρμπι που για μένα ίσως να είναι και μισό πρωτάθλημα, Χαλάνδρι Χαϊδάρι. Λοιπόν, η Διάνα ήταν ίσως το πρώτο φαβορί, αλλά έχει μείνει έξω από τους στόχους και πρέπει να πούμε και να επενέσουμε δημόσια και την Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, ότι ήταν μια ομάδα με μικρό μπάτζετ και ξεκίνησε με άλλο στόχο και βρέθηκε μέχρι πριν δύο αγωνιστικές να είναι πρωταθλήτρια. Θεωρώ, για να το κλείνω, ότι τα δύο μεγάλα φαβορί είναι το Χαλάνδρι και το Χαϊδάρι. Κότς, σίγουρα έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με τη διοίκηση. Υπάρχει εισήγηση από τον Αλέξη Ματζούνιο να ενισχυθεί η ομάδα και σε ποια θέση? Πολύ ωραία ερώτηση, Κυριάκο. Επειδή οι ομάδες είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πάντα, όπως είναι σε μια οικογένεια, πάντα κάποιος θα έρθει, κάποιος θα φύγει. Η φιλοσοφία μας και η εισήγησή μου, ειδικά τώρα για το Γενάρη, είναι να μην κάνουμε καμία μεταγραφή. Και αυτό μόνο και μόνο ηθικά να επιβραβεύσω αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά με την ικανότητά τους, με τα προβλήματά τους, αυτά τα παιδιά έχουν την ομάδα στην τετράδα και στις 8 του κυπέλου. Και θα ήταν ανήθικο και ποδοσφαιρικά ανέντιμο να εισηγηθώ κάποια παιδιά να φύγουν και να έρθουν κάποιοι άλλοι στη θέση τους. Το καλοκαίρι βέβαια είναι άλλες οι συνθήκες και απλά τώρα μόνο 2-3 παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ομάδα, μόνο αυτοί εκ των πραγμάτων μένουν έξω από την ομάδα και δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Κατά τα άλλα, δεν έχω εισηγηθεί και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμία αλλαγή στο ρόστερ. Κότς, μίλησες για το Χαϊδάρι, μίλησες και για το Χαλάνδρι, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλες ομάδες που σας έχουν κάνει εντύπωση. Ο Αλέξης Ματζούνης από το πρώτο μισό, γιατί είχε ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Ποια ομάδα του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν την αντιμετωπίσετε σαν σύνολο? Μία ομάδα που πραγματικά θεωρώ ότι αδικείται από τη θέση της, αλλά πληρώνει τη φιλοσοφία της και την οτροπία της. Αλλά βέβαια αυτό τους κάνει στα μάτια μου. Έχουν το θαυμασμό μου γιατί το έχουν πληρώσει και βαθμολογικά και προφανώς από ό,τι φαίνεται και με την κατηγορία. Το έχω ξαναπεί, είναι ο Απόλλωνας Χαλανδρίου. Είναι μια ομάδα πραγματικά που χαίρεσε να την παίζει σε αντίπαλο. Παίζουν ένα πολύ ωραίο σύγχρονο ποδόσφαιρο με αρχές fair play, με πολύ ικανό προπονητή, με νέα παιδιά, με σωστό ποδόσφαιρο, το οποίο, το ξαναλέω, το πληρώνουν ίσως και με την παραμονή τους. Αλλά αυτό είναι η επιλογή τους και πραγματικά είναι μια ομάδα που μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση. Κότς, για να κλείσουμε και να μην σε κρατάμε για τον πολύ τιμό χρόνο. Φέτος γίνεται μια καινούργια προσπάθεια στα Μελίσια και θα ήταν, νομίζω, άδικο να μην αναφερθούμε στην προσπάθεια της διοίκησης. Καθώς ήταν οι άνθρωποι, σε εισαγωγικά, αυτό το κλειστή ομάδα από το Διοικητικό Συμβούλιο που επέλεξε εσάς για νέο προπονητή. Τι ήταν αυτό που σας έπεισε και ένα σχόλιο για την προσπάθεια που κάνει, διότι
Κακά τα ψέματα, είναι μια διοίκηση που η ομάδα σας αποπνέει υγεία και νομίζω εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή αναφορά και στους ανθρώπους της ομάδας γιατί προσπαθούν όσο μπορούν, γιατί μιλάμε για αεραστρική κατηγορία, να μην σας λείψει τίποτα. Κυριάκο, είναι μια αλήθεια. Είναι συνήθως οι προπονητές χρησιμοποιούμε μια ξύλινη γλώσσα. Όλα τα λέμε καλώς καμωμένα, καλώς πωμένα όταν μιλάμε για τη διοίκηση και είμαστε σε μια ομάδα. Αλλά αυτή είναι πραγματικά η πραγματικότητα. Εγώ από όταν ήρθα το καλοκαίρι, ό,τι ζήτησα, οι απαιτήσεις μου που ήταν, ας το πούμε, και στην προετοιμασία για ομάδα παραπάνω κατηγορίας, όπως δούλευα τα τελευταία χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν μου στερήσαν το παραμικρό. Όλα μου τα προσφέραν και εμένα και τους παίχτες. Είναι συνεπέστατοι, είναι αυτό που λέμε οικογένεια, γιατί όλο το συμβούλιο δεν είναι επαγγελματίες παράγοντες. Είναι χρόνια μελισσιώτες, αγαπάνε την ομάδα. Κάποιοι έχουν και παιδιά στις ακαδημίες και ειλικρινά τους αξίζει ένα τεράστιο μπράβο, γιατί τώρα με κορονοϊό, χωρίς εισιτήρια, με όλα τα προβλήματα που ξέρουμε και είναι συνεπέστατη και οικονομικά, αλλά όχι μόνο στο οικονομικό και σε ό,τι χρειαστεί η ομάδα και οι παίχτες, και ίσως και γι' αυτό έχουμε αυτή την πορεία. Τώρα, όσο αφορά γιατί με έπεισαν και να έρθω εδώ, αυτό που θέλω να πω και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, δεν ξέρω αν για άλλη ομάδα εκτός από τα Μελίσια θα με ενδιέφερε το καλοκαίρι να έρθω στην Αθήνα. Για τα τελευταία χρόνια δούλευα πολλά χρόνια στην Πελοπόννησο, σε καλές ομάδες. Απλά επειδή είναι και το σπίτι μου, είναι το πατρικό μου και για λόγους οικογενειακούς μετά από αρκετά χρόνια ήρθε η πρόταση και κούμπωσε πάνω στα θέλω μου, μέσα στον τόπο μου που είναι και το σπίτι μου, με ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή υπήρχε πάρα πολύ καλή χημεία. Και αυτός ήταν και ο λόγος που γύρισα στην Αθήνα και ειδικά στα Μελίσια. Και θέλω να πω, τελειώντας, ότι δεν είμαι απλά χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος σε αυτή την ομάδα, γιατί κάθε μέρα εισπράττω μόνο εκτίμηση, σεβασμό, αγάπη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό. Coach, για να κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση, η τελευταία ερώτηση μάλλον. Η ΑΕΠΣΑ είναι μια μικρογραφία ΓΑΜΑ Εθνική στην επαρχία. Ναι, θα έλεγα. Βέβαια θα έλεγα ότι με την ΓΑΜΑ Εθνική που έχει γίνει τα 1-2 τελευταία χρόνια που προέκυψε και η Football League. Γιατί η αλήθεια είναι πριν 3 χρόνια, 4 που ήμουνα σε ομάδες ΓΑΜΑ Εθνική στον Πανηλιακό, στη Σπάρτη, στην Ένωση Πελάνας, ήταν πολύ πιο ανταγωνιστική η ΓΑΜΑ Εθνική πριν 3-4 χρόνια τότε. Τα τελευταία 2 χρόνια με τη δημιουργία της Super League 2 και τη Football League, η ΓΑΜΑ Εθνική, η αλήθεια είναι ότι έχει υποβαθμιστεί. Και κάποιες ομάδες ανταγωνιστικότατες ΑΛΦΑ Αθηνών δεν έχουν να ζηλέψουν από ομάδες επαρχιακές της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι ισοδύναμες, για να μην πω ότι είναι και πιο καλές αγωνιστικά. Αυτό είναι αλήθεια. Coach, σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο, γιατί είναι σημαντική η προσπάθειά σας. Εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο σας και για την προβολή της ομάδος. Και πάλι αυτό να πω, υγεία και καλή χρονιά να έχουμε 2022 σε όλες τις ομάδες.